διευκρινίσουμε. Όταν λέμε ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα, τι ακριβώς εννοούμε? Εννοούμε μια ειδική δομή δημόσια, η οποία προορίζεται να υποστηρίξει μαθησιακά και κοινωνικά παιδιά από την νηπιακή ηλικία, από την προσχολική ηλικία μέχρι και τα 20 τους χρόνια, είτε σε ειδικές δομές με αναπηρίες ή με ανεπάρκειες, είτε σε ειδικές σχολικές δομές εκτός του γενικού σχολείου, όπως είναι τα ειδικά σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, την νηπιαγωγεία και τα έκπτα ασχοληθούμε, είτε είναι τμήματα ένταξης μέσα στα γενικά σχολεία. Θεωρείτε ότι τα τελευταία χρόνια είναι καλύτερες οι προσφερόμενες δυνατότητες στην Ελλάδα για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών? Οι δυνατότητες στην Ελλάδα ποσοτικά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στα τελευταία 20 χρόνια και ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια, πάρα πολύ. Η καμπύλη δηλαδή τόσο των ανθρώπων που εργάζονται, των ανθρώπων που βγαίνουν με πτυχία προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά στην ειδική εκπαίδευση, των διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολούνται με την ειδική εκπαίδευση και όχι μόνο των εκπαιδευτικών. Οι μονάδες οι οποίες ιδρύονται, είτε τμήματα ένταξης στα ειδικά σχολεία, έχουμε μια κατακόρυφη άνοδο. Θεωρείτε ότι αυτό είναι όμως ένα... δεν συνδέεται δε και καλά με την ποιότητα. Για τον οποίο πρέπει να το συζητήσουμε ξεχωριστά. Προφανώς, για να το επισημαίνετε, θα γνωρίζετε ότι είναι έτσι. Υπάρχει κατά γενική ομολογία, θεωρείτε ότι είναι ένας κλάδος που εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση στους νέους και πολλοί στρέφονται σε αυτό. Δεν ξέρω αν μπορούν να ανταπεξέλθουν, γιατί θέλει και κάποιες ευαισθησίες περαιτέρω, πέραν των εκπαιδευτικών γνώσεων που πρέπει να έχει κανείς που είναι σε αυτόν τον χώρο. Θεωρείτε ότι είναι ένα επάγγελμα που ανθίζει για τους νέους σήμερα, πάντως προτιμάται σε μεγάλο ποσοστό? Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει ξεκινήσει πριν από την εποχή της κρίσης. Την εποχή που γινόταν διορισμοί. Ναι. Και είχαμε πολλούς διορισμούς στην ειδική εκπαίδευση ως αναπληρωτών δασκάλων νηπιαγωγών και της δευτεροβάθμιας ή στο γενικό σχολείο, στα τμήματα ένταξης. Είχαμε μετακινήσεις από την γενική εκπαίδευση μονίμων στην ειδική, οπότε άδειαζαν και εκεί θέσεις και πήγαιναν. Ο ρυθμός δεν έχει καμφθεί σε σύγκριση με την γενική εκπαίδευση. Έχουν αλλάξει όμως κάποια πάλι ουσιαστικά δεδομένα. Τώρα πια οι διορισμοί δεν έχουν μόνο με διορισμούς. Έχουμε ένα κομμάτι από το Υπουργείο Παιδείας και ένα κομμάτι από τα ΕΣΠΑ, είτε μέσω του Υπουργείου Παιδείας είτε μέσω του ΟΑΕΔ. Αυτό είναι το ένα. Αυτό συντηρεί ακόμα την εικόνα στα νέα παιδιά ότι εδώ θα βρω πιο εύκολα δουλειά. Όντως. Επομένως υπάρχει αυτή η αντίληψη, ναι, μου λέτε. Ναι, βρίσκω. Με πιο χαμηλούς μισθούς από ό,τι πριν. Υπάρχει όμως μια απασχόληση. Ναι. Κάποια ένσημα, βέβαια, και ένας μισθός, έστω και μικρότερος. Υπάρχει ένα θέμα αν αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν από τα πανεπιστήμια ή από τις όποιες άλλες σχολές καταρτισμένοι, κατάλληλα για τη δουλειά που πάνε να κάνουν. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι. Σήμερα όμως θα ήθελα μαζί να σχολιάσουμε ένα θέμα για το οποίο έχετε άμεση εμπλοκή. Είστε μάλλον αυτός που έτσι κατήφθηνε τα παιδιά και τα ενέπνευσε με μια πολύ ωραία ιδέα. Εμείς τις προηγούμενες ημέρες επισκεφθήκαμε το γεροκομείο του Κιλκής, όπου εκεί μαθητές και μαθήτριες από τρεις διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές δημιούργησαν, κατασκεύασαν ένα μοναστηριακό τραπέζι. Και δεν το κράτησαν για τις δικές τους ανάγκες, το χάρισαν στο γεροκομείο, εκεί όπου ζουν 30 ηλικιωμένοι άνθρωποι και χρειάζονται ένα μεγάλο τραπέζι για να τρώνε όλοι μαζί, να κάθονται, να κουβεντιάζουν, να πίνουν το τσάι τους, να παίζουν το τάβλι τους. Και ήταν πραγματικά μια μέρα χαράς. Εγώ ήθελα όμως να το σχολιάσουμε εκπαιδευτικά και τι σημαίνει στην πράξη αυτή η διαδικασία. Θα ήθελα όμως να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Μαθητές τριών διαφορετικών εκπαιδευτικών δομών, του ΕΕΚ, του πρώτου ΓΕΛ Κιλκής και του δεύτερου ΕΠΑΛ Κιλκής, συνεργάστηκαν με υποδειγματικό τρόπο και πολύ κέφι και κατασκεύασαν ένα μοναστηριακό τραπέζι, το οποίο παρέδωσαν στο γεροκομείο Κιλκής. Αποφασίσαμε να κάνουμε μία δράση, στην οποία θα αναδεικνύουμε τις ικανότητες και τις δεξιότητες των μαθητών μας, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος σχολείου στην κοινωνία, να δείξουμε τις δεξιότητες των παιδιών σε συνεργασία μαζί με άλλα σχολεία και σε συνεργασία μαζί με άλλους φορείς. Σε αυτό το πλαίσιο επισκεφτήκαμε το γεροκομείο Κιλκής μετά από την συζήτηση με τον κύριο Μπάρμπα στο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε που να μείνει, να το βλέπουν τα παιδιά και να αποτελεί και οδηγό
αργότερα. Το δεύτερο ΕΠΑΛ Κιλκής από όλα του τα χρόνια μπαίνει σε τέτοιες συνεργασίες με άλλα σχολεία και κάνουμε διάφορα έργα. Εμείς έχουμε και την ιδιαιτερότητα ότι είμαστε επαγγελματικό λύκειο που έχουμε παιδιά τα οποία έχουν αρκετές και πολλές δεξιοτεχνίες. Οπότε μπορούμε να τις εφαρμόσουμε και να τις δείξουμε σε οποιαδήποτε δράση μπορούμε να έχουμε. Ήταν μια δράση που την επέλεξαν τα παιδιά. Η ομάδα αυτή των κοριτσιών, γιατί είναι 7 κορίτσια μόνο, είναι από ένα τμήμα ερευνητικής εργασίας το οποίο καθοδηγώ. Η δράση που επέλεξαν, η συνεργασία δηλαδή με το ΕΚ και το δεύτερο ΕΠΑΛ, ήταν κάτι που επέλεξαν τα παιδιά. Το κάναμε με πολύ μεγάλη χαρά. Βέβαια, κάποια από αυτά είχαν συμμετέχει σε αντίστοιχες δράσεις στο γυμνάσιο. Αρρωγώ στην ιδέα, την πρόταση και την υποστήριξη για αυτή τη σημαντική δράση εξωστρέφειας, αλλά και της δημιουργικής συνεργασίας μαθητών με διαφορετικές εκπαιδευτικές δυνατότητες, ήταν ο επίκουρος καθηγητής ειδικής αγωγής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Μπάρμπας. Παιδιά από διαφορετικές δομές εκπαιδευτικές συνεργάζονται για να κάνουν κάτι που το έχει ανάγκη η κοινότητα. Όχι οι ίδιοι τους απλώς να διασκεδάσουν και τέτοια, αλλά να τους έχει ανακοινότητα. Τους ευχαριστεί να κάνουν κάτι για τους άλλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι να κάνουν κάτι το οποίο να μπορούν να το κάνουν όλοι με τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που ήδη διαθέτουν. Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν με διάθεση και μεράκι. Ήταν πάρα πολύ αυτό το πρόγραμμα που κάναμε. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Από την πρώτη στιγμή που άκουσα ο κύριος που είπε θα κάνουμε αυτό το πράγμα, είπα και εγώ θέλω να μπω. Εσύ τι έκανες, ποιες δουλειές έπεσαν σε σένα? Βίδωσα, στουκάρανε, βάψαμε, κόψαμε. Πάρα πολύ ωραίο ήταν. Σκέφτεσαι ποτέ τι επάγγελμα θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον? Κομματική. Βάψαμε όλα τα παιδιά και βιδώσαμε, στουκάραμε. Ήταν δύσκολη δουλειά? Όχι. Σου άρεσε που συνεργάστηκες και με τα άλλα παιδιά και από τα άλλα σχολεία? Ναι. Σκέφτηκες ποτέ να ασκήσεις ένα τέτοιο επάγγελμα, να γίνεις στο μέλλον ενδεχομένως ξυλουργός, να φτιάχνεις ξύλινες κατασκευές? Το σκέφτηκες ποτέ? Ναι. Τι θα σου άρεσε περισσότερο? Να ήμουν μηχανικός. Το δώρο των μαθητών ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους 30 ηλικιωμένους που ζουν στο γυροκομείο Κιλκής. Η προσφορά τους αυτή είναι πολύ σημαντική, διότι θα είναι ένα χρηστικό αντικείμενο που θα καλύψει ανάγκες καθημερινές, ψυχαγωγίες, γιατί οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να τρέξουν να παίξουν, αλλά πολλά πράγματα θα τα κάνουν γύρω από ένα τραπέζι, άρα θα αξιοποιηθεί στο έπακρον. Αν το εξετάσουν αργότερα κάποιοι επιστήμονες σε αυτό το τραπεζάκι, θα εκπέμπει χαρά, αγάπη και συνεργασία. Όταν μαθαίνει κανείς να συνεργάζεται σε τρυφερές ηλικίες, νομίζω ότι κοινωνικοποιείται καλύτερα και είναι πιο όριμος στη συνέχεια. Όταν χρειαστεί στον επαγγελματικό στίβο να συνεργαστεί, πόσο σημαντική είναι η συνεργασία σε αυτό το επίπεδο και σε μαθητές διαφορετικών εκπαιδευτικών δομών, κύριε Μπάρμπα? Η συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντική, αρκεί να προσδιορίσει κανείς το περιεχόμενό της. Προσέξτε, εμείς εδώ στα σχολιά μας, γενικώς τώρα μιλάω, δεν μιλάω για τα συγκεκριμένα, έτσι, γενικώς. Αλλά και στην Ευρώπη και αλλού προβάλλουν πάρα πολύ το θέμα της συνεργασίας, του συνεργατικού σχολείου, σε πράγματα που τα ορίζουμε εμείς για τα παιδιά. Λέμε ότι έχετε να κάνετε μια ομαδική εργασία, πέντε, και θα κάνει ο καθένας αυτό. Τους ρωτάμε τυπικά, θέλετε αυτό? Ναι, λένε τα παιδιά. Το ζήτημα είναι να προκύπτει κάτι, να κάνουν κάτι το οποίο όντως να το θέλουν, όντως να τους είναι ανάγκη και επιθυμία, και να αφορά όχι μόνο τους ίδιους, βεβαίως και τους ίδιους, αλλά ενδεχομένως και την κοινότητα γύρω τους. Θα ήθελα τώρα να μου εξηγήσετε αυτά τα ωφέλη, γιατί εδώ όλοι αυτοί οι λόγοι που περιγράφετε συντρέχουν. Είναι παιδιά διαφορετικών εκπαιδευτικών δομών, το θέλουν, έχουν την καλή διάθεση και δεν μένει για αυτά. Δεν κάνουν κάτι για τα δικά τους σχολεία, για τις ανάγκες του σχολείου, κάνουν κάτι για την κοινότητα. Ναι. Έχουν δει ότι στην κοινότητα, στη συγκεκριμένη επίσκεψη, λείπει αυτό. Και εδώ βλέπουμε ότι υπήρχε πολύ κέφι, δηλαδή αυτή τη διάθεση. Σπάνια την βλέπει κανείς. Χαρά για όλα αυτά που κάνανε. Θέλω να μείνουμε σε αυτό. Εσείς τους κατευθύνατε. Επιτρέψτε μου λιγάκι στην αρχή, επειδή πολλοί τηλεθεατές μπορεί να μην καταλαβαίνουν. Ακούσανε το Γενικό Λύκειο, το ξέρουν. Το ΕΠΑΛ που είναι το Τεχνικό Λύκειο, το ξέρουν. Το ΕΚ δεν ξέρουν τι είναι. Λοιπόν, για να πω λιγάκι, τα αρχικά του τύπου. Είναι εργαστήριο ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και εγώ πολλές φορές σκέφτομαι, μην ξεχάσω κανένα έψιλον, διότι είναι τέσσερα.
Είναι δηλαδή εντάσσεται στην ειδική εκπαίδευση. Εδώ τώρα, έχει να το παιδιά... εξετάσουμε αυτό. Ποια παιδιά φοιτούν ναι, εκεί. Ναι. Παιδιά με αναπηρίες από 14 και πάνω μέχρι 20, αλλά και μέχρι 22 μπορεί να φτάσει, τα οποία δεν είναι σε θέση να φοιτήσουν στο γενικό λύκειο ή στο τεχνικό, στο ειδικό τεχνικό λύκειο. Είναι πιο αδύναμοι μαθητές κατά κάποιο τρόπο είναι ή παιδιά, έχουν κάποια το πω, προβλήματα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και καλά με το όνομά τους. Είναι παιδιά τα οποία στη συντριπτή τους πλειοψηφία έχουν νοητική καθυστέρηση, νοητική ανεπάρκεια εγώ του λέω, αλλά για να το καταλαβαίνει ο κόσμος να πούμε ότι αυτό είναι νοητική καθυστέρηση, δηλαδή έχουν μειωμένες γνωστικές δεξιότητες για τα απαιτούμενα ενός αναλυτικού προγράμματος της εκπαίδευσης και επίσης μπορεί να έχουν και άλλες αναπηρίες, αλλά το βασικό είναι αυτό, διότι αυτό επηρεάζει τη γνωστική τους ικανότητα. Εδώ ας πούμε στο βίντεο που είδαμε ήταν τα παιδιά. Ήταν δύο μαθητές από αυτό το ναι. σχολείο, δύο αδέρφια ξέρω, συγκεκριμένα, έτσι δεν είναι? Τα δύο αδέρφια ήταν το ένα του ΕΚ και το άλλο του... Α, από διαφορετικά σχολεία, ναι. Το ΕΠΑΛ. Τα δύο παιδιά του ΕΚ δεν ξέρω αν τα ξεχώρισαν, μάλλον ένα παιδί μίλησε, αν το ξεχώρισαν οι τηλεθεατές. Μπορεί κάποιοι να κατάλαβε τι ποιο είναι. Εδώ λοιπόν στο συγκεκριμένο, να ξανεπανέλθω αφού έδωσε την διευκρίνηση και το ΕΚ τι είναι. Το ερώτημα που μπήκε ήταν να γίνει μια δραστηριότητα η οποία να απευθύνεται προς την κοινότητα, να την θέλουν τα παιδιά, να είναι προσφορά στην κοινότητα, δηλαδή να μπει η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης πράκτικα, όχι αφηρημένα, διότι υπάρχει και όταν κάνουμε ανακύκλωση και όταν πάμε και καθαρίζουμε τις παραλίες, είναι και αυτό προσφορά στην κοινότητα. Αλλά εδώ να γίνει σε εμπρόσωποι, σε επίπεδο προσώπων. Να βρούμε λοιπόν ένα χώρο και να κάνουμε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι πλέχτηκε το γεροκομείο, το οποίο να συμπληρώσουμε, δεν έχει μόνο ανθρώπους τρίτης ηλικίας, έχει ανθρώπους με χρόνια ιατρικά προβλήματα, οι οποίοι ζουν εκεί μονίμως. Να κάνουμε κάτι για να μορφύνουμε τη ζωή τους, να την κάνουμε λίγο πιο δροσερή, πιο χαρούμενη, όσο γίνεται. Και έτσι να φτιαχτούν πράγματα εκεί. Το τι θα φτιαχτεί ήταν... Το αποφασίσατε στην πορεία. Ναι. Το θέμα είναι ότι από αυτή τη διαδικασία υπήρχαν εκπαιδευτικά ωφέλη, ότι όλοι ήταν χαρούμενοι. Ναι. Τα παιδιά χάρηκαν τη συνεργασία. Βλέπω και οι καθηγητές που συνεργάστηκαν. Μπήκαν μέσα παιδιά που το επέλεξαν. Μπήκαν μέσα παιδιά που το επέλεξαν. Μπράβο, αυτό είναι το σημαντικό. Κλείνοντας, κύριε Μπάρμπα, αυτήν την συζήτηση, είναι κάτι που θα θέλατε να βελτιωθεί σε κάποιο στάδιο της εκπαίδευσης, προκειμένου να είμαστε πιο χρήσιμοι ως κοινωνία όσον αφορά την ειδική εκπαίδευση? Να σας πω. Το καινούριο σε αυτή την προσπάθεια σε σχέση με άλλες προσπάθειες που έχουν γίνει ή γίνονται πάλι σε συνεργασίες είναι τα εξής δύο πράγματα τα οποία τα ανέφερα στο βίντεο. Το ένα είναι αυτό που ήδη συζητήσαμε, δηλαδή να γίνει κάτι προσφορά, δηλαδή να μπουν τα παιδιά χρήσιμο στην κοινότητα, μπράβο, ναι. της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προσφοράς. Το δεύτερο είναι τα παιδιά από την ειδική εκπαίδευση, τα παιδιά δηλαδή με νοητική καθυστέρηση, να πάρουν μέρος μαζί με τα άλλα παιδιά και να αρχίσουν να αναπτύσσουν επικοινωνία, αλλά ισότιμα. Που σημαίνει κάνουμε κάτι όλοι και δεν είμαστε εμείς οι ικανοί για να βοηθάω σε ένα τον ανίκανο, τον καημένο να σου κάνω παρέα. Όλοι κάνουμε την ίδια δουλειά. Κάτσα νοσοκόμο σου δηλαδή, αλλά και οι δυο μπαίνουμε μέσα για να κάνουμε για κάποιον τρίτο μια δουλειά. Εκπαίδευση στην πράξη λοιπόν, άνοιγμα στην κοινωνία, χρήσιμη στην κοινότητα, όλα τα παιδιά συνεργάζονται. Και εκεί, αν έχω να ολοκληρώσει 30 δευτερόλεπτα, να πω το εξής. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Πρώτον, γιατί έτσι χτίζονται σχέσεις. Οι σχέσεις δεν χτίζονται ούτε με κατήχηση, ούτε με νοσοκομιακές αντιλήψεις και παρεμβάσεις. Ναι. Εντάξει, και με φιλανθρωπίες. Σχέσεις χτίζονται επειδή εγώ και εσύ θέλουμε να κάνουμε κάτι, να ζήσουμε κάτι, να φτιάξουμε κάτι. Ισότιμα, ανεξάρτητα αν είναι 50-50. Το δεύτερο, υπάρχει μια κυρίαρχη αντίληψη. Δυστυχώς και μέσα στους εργαζόμενους στον χώρο της εκπαίδευσης και μέσα στους γονείς αυτών των παιδιών, ότι έχουν κάνει με ανίκανα παιδιά. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι πρόβλημα, αλλά λοιπόν. Δεν αλλάζει με κατήχηση ούτε με ωραία λόγια. Με πράξεις όπως η συγκεκριμένη, με αυτό το τραπέζι που έγινε με αγάπη. Βλέπουν τα άλλα παιδιά ότι και αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν και οι άλλοι. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Σας ευχαριστούμε θερμά.